Καλό μεσημέρι, σε όλους. Εδώ είμαστε με Ελένη Μπούντου σήμερα, ΠΑΟΚ 24, από τώρα μέχρι και τις 2. Ελένη, τι γίνεται? Χαίρετε, καλημέρα. Έχουμε ομίχλη έξω. Είπες πριν για ταβέρνες, γιατί σας άκουγα πολύ προσεκτικά. Τσικνοπέμπτη σήμερα, ναι. Και ξεχνάς, Δημήτρη, ότι οι περισσότερες ταβέρνες, έτσι, τα φαγάδικα, αυτά έχουν τηλεόραση. Οπότε μπορεί ο κόσμος να το συνδυάσει μια χαρά. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Γιατί δεν γίνονται αυτά? Δεν μπορείς. Εκτός έδρας είναι, να σου πω ότι ήταν εντός. Δεν μπορείς να πηγαίνεις για διασκέδαση, για ποτό και φαγητό και να βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν σου είπα. Δεν γίνεται. Καταρχάς θα έχει τελειώσει το φαγητό. Έτσι, το παιχνίδι είναι 7.30. Άρα έχει τελειώσει το φαγητό, έχει μείνει στο τραπέζι μόνο το ποτό, το τσιπουράκι, το κρασάκι. Ποιος είπε ότι τελείωσε το φαγητό στις 9.30 ώρα? Αν τελειώσει το μάτσο 9.30 ώρα. Σε παρακαλώ Δημήτρη, και θα πω στον κόσμο, έτσι μιας και έχω μικρόφωνο μπροστά μου, τι κάνεις όλη την εβδομάδα? Όχι, θέλω να δώσεις στον κόσμο στοιχηματικά tips, γιατί σου πάει πάρα πολύ καλά αυτή η εβδομάδα. Το έχεις πιάσει από τον μπάσκετ, το πιάσεις χθες από το παιχνίδι τσάκ με τον Ολυμπιακό και θέλω τι να φτάσεις μέχρι τον Ολυμπιακός. Μαζί τα λέγαμε κι εγώ, θα δώσω και τον εαυτό μου. Ό,τι βλέπαμε το... βλέπαμε τον Ολυμπιακό χθες, βλέπαμε ότι θα βγάλει αντίδραση ο Ολυμπιακός. Και ότι δύσκολα. Δεν θα είναι όπως το παιχνίδι στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Και τελικά πόσο έξω όχι. Πέσαμε και οι δύο. Πέσαμε. Εντάξει, λίγο στο τέλος θα χρειάστηκε η ΑΕΚ, έτσι. Δεν είναι και θέμα ψυχολογίας. Να σου πω κάτι. Εκεί που βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός πάει να τα παίξει όλα για όλα μετά το 1-0 του Λάζαρο, ο οποίος Λάζαρος τον είδες, έτσι πως το έβαλε τον γκολ. Είδες τη φάση. Πανηγύρισε και έξαλλο, ναι. Δεν πανηγύρισε. Αυτό πώς εξηγείται, δεν έχει δημιουργηθεί θέμα? Εδώ θα το είχαμε κάνει σημαία. Μπορεί να έχει προκριθεί ο ΠΑΟΚ και να λέγαμε ναι, αλλά Δημήτρη, στο τηλέφωνο θα έβγαινε ο άλλος. Εγώ τον Λάζαρο δεν μου άρεσε αυτό που είδα, θα έλεγε ο άλλος. Τρεις του Ολυμπιακού εκεί κοιτούσαν με τα μάτια, μάρκαραν με τα μάτια. Ανενόχλητος ο Λάζαρος, είχε χρόνο να σκεφτεί πού θα στείλει ακριβώς την μπάλα, σε ποια γωνία, προς τα μέσα, προς τα έξω, πού είναι ο πρωτό. Και έτσι έκανε το 1-0. Και γυρνάει λοιπόν ο Κόντης, γιατί αυτός ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού λόγω της ασθένειας του Γκαρθία που ήταν στο νοσοκομείο, ο οποίος λέει το πάλεψε για 4 ώρες, πονούσε πάρα πολύ, αλλά δεν ήθελε με τίποτα να χάσει το ντέρμπι. Και τελικά δεν άντεξε και 2 ώρες πριν το παιχνίδι οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και σήμερα περνάει και την πόρτα του χειρουργείου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα είναι και στο Περιστέρι ο προπονητής του Ολυμπιακού στον πάγκο. Και γυρνάει για να δει ποιον θα βάλει, ρε παιδί μου, στο 1-0. Τι θα κάνει για να τα παίξει όλα για όλα. Είναι ένα παιχνίδι, κρίνεται η πρόκριση. Και τι βάζει, ρε εσύ, Δημήτρη? Ναι. Ούρος Τζούρτζεβιτς. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι πού να πάει. Αυτόν έχει, τι να κάνει. Φαντάσου. Θα μου πεις, βέβαια, τώρα εσύ κοιτάς τον μπροστά, έτσι. Κοιτάς τον μπροστά και δεν βλέπεις την άμυνα πίσω του Ολυμπιακού. Έχεις δει παίκτη Ρωμαό? Αμυντικό χαφ, δυναμικό, δεν είναι κακός. Τη Ζεμπεκιά την είδες? Εντάξει, όλοι κάνουν. Συμβαίνουν αυτά. Όταν μια ομάδα είναι άρρωστη, δεν λειτουργεί τίποτα. Εδώ μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και για 30 λεπτά δεν πλησίασαν στην περιοχή. Ναι, το είπαμε. Λοιπόν, ακούτε ΠΑΟΚ 24, εδώ στον Λίμπερο. Όπως γράφουν και οι φίλοι, δεν μπορεί να συνδυαστεί τσικνοπέμπτη με αγώνα του ΠΑΟΚ και τόσο κρίσιμο. Γράφει ένας φίλος και πώς, αν είναι 1-0, λέει κατεβαίνει μπουκιά. Δεν κατεβαίνει. Θέλω να σου πω ότι και με Σάλκε τσικνοπέμπτη ήμασταν. Ναι, στη Γερμανία. Όχι, εδώ Δημήτρη, εδώ. Α, ναι, ήταν η χειρότερη τσικνοπέμπτη στην ιστορία των μαγαζιών της πόλης, ναι. Γενικώς έχουμε κάνει κάτι τέτοιες μέρες στην Τούμπα. 0-3. Ναι. Γενικώς έχουμε κάνει. Έτσι από νωρίς που έχει κόσμο στα μαγαζιά και μετά είχαμε γήπεδο. Όταν έπαιζε σε Ευρώπη. Για τώρα. Τώρα έχεις άλλο παιχνίδι. Ναι. Μια χαρά κατεβαίνει. Πηγαίνεις, τρως πριν, έτσι, το μεσημέρι, γιατί περισσότεροι έχουν κανονίσει από το μεσημέρι να πάνε. Και μετά είσαι χαλαρός και άνετος για να δεις το. Χαλαρός και άνετος και ΠΑΟΚ μαζί δεν πάνε, το γνωρίζω. Αλλά είσαι χαλαρός και άνετος όσον αφορά το φαγητό. Το θέμα είναι ποιοι έχουν πετάξει ή δεν έχουν πετάξει, Δημήτρη, για το συγκεκριμένο ΠΑΟΚ παιχνίδι. Εκείνη η ομάδα. ΠΑΟΚ είναι από εκείνη, γιατί προνόησε να φύγει από χθες. Δεν θα πετούσε ο ΠΑΟΚ αυθημερών. Εννοείται. Από χθες. Από χθες που ήταν ωραιότατη ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη, αεροπλάνο το πρωί με άπνοια και τα λοιπά και με υγρασία. Τι δεν κανονίζει να. Αν είναι δυνατόν. Με πανιόνιο την είχατε πατήσει. Ναι, η παρατρεχάμενη, όχι η αποστολή. Ναι, η αποστολή. Η αποστολή φροντίζει, φεύγει απογευματινές ώρες και είναι στη θέση της. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24.
Θα πάμε σε λίγο να μιλήσουμε με Σταυροκόλκα για όλα τα αγωνιστικά δεδομένα του συγκεκριμένου αγώνα, την αποστολή του ΠΑΟΚ, το πιθανό σχήμα. Θα μιλήσουμε με συνάδελφο που καλύτερο ποτέ του Ατρομήτου για να δούμε και ο Ατρόμητος πώς αναμένεται να παραταχθεί σε αυτό το παιχνίδι, τι κλίμα επικρατεί. Οι τρεις ομάδες περιμένουν τον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ δηλαδή, η Λάρισα και ο Πανιόνιος. ΠΑΟΚ και Ατρόμητος, υπάρχει το 2-0 του πρώτου παιχνιδιού, είναι η φόρμα του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Ατρόμητος είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, μεν έχει γνωρίσει 2-3 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά και στα δύο παιχνίδια ήταν πολύ δυνατός, όπως αναμένεται να είναι και σήμερα, έστω και αν δεν παίζει ο πολυτιμότερος παίκτης και ο πιο ποιοτικός, ο Βάρντα, ο Γιαννούλης, ο Χατζησαΐας, ενώ έμεινε εκτός και ο Γιαννιώτης. Αυτό το ξαναέκανε ο Κάναντι στο μάτς του Κυπέλου, θα το δούμε στην πορεία γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι rotation, είναι μια μόνιμη απόφαση, συμβαίνει κάτι άλλο? Θα το δούμε με συνάδελφο από την Αθήνα. Καρατάλα, στην επικαιρότητα. Μπάσκετ, έχουμε τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Την επιστροφή των θριαμβευτών καταρχάς, χθες το απόγευμα. Ναι. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου, τον ευρωπονητή του ΠΑΟΚ, που έκανε δηλώσεις για αυτή την πορεία, για αυτό το σερί στο τέλος, τις τελευταίες εβδομάδες, το 5-6 που έκανε ο ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Για την πίστη στην ομάδα του, για την προτίμηση σε αντιπάλους, έτσι, τους οποίους ερωτήθηκε. Βεβαίως για το αν έχει κάποια προτίμηση σε αντιπάλους. Ρωτήθηκε για μεταγραφική ενίσχυση, τώρα που θα έχουν έτσι λίγο χρόνο, αν θα ξεψαχνίσουν λίγο καλύτερα την αγορά. Είπε πολλά και διάφορα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του Παπαθεοδόρου, γιατί νομίζω ότι ήταν ένας απολογισμός στην ουσία της πορείας του δικεφάλου και του διαστήματος που προηγήθηκε. Δύσκολο διάστημα. Η διαφορετική εικόνα του ΠΑΟΚ που είχες και εσύ το μεγάλο σου θέμα χθες στα εκτός έδρας παιχνίδια συγκριτικά με αυτά εντός, που έχει πετύχει μεγάλες νίκες. Mm-hmm. Απάντησε και σε αυτό. Το πόλο, Δημήτρη, από τότε που το πιάσαμε. Πόλο. Από τότε που το πιάσαμε στο στόμα. Μπορεί να πάρει μας πρωτάθλημα. Είναι non-stop. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει για πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι είναι non-stop. Ο εθνικός τρίτος είναι, αφού κέρδισε τον τρίτο, πλησιάζει. Είναι, να το μελετήσουμε λίγο ακόμη. Μέχρι να το εντάξουμε και στην ραδιοφωνική εκπομπή. Ναι. Γιατί στα site το έχουμε περιλάβει κανονικότατα. Να δούμε κάποια στοιχεία που αναφέρει η ΠΑΕΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, ενώ 903 αναρωτιέται αν αυτή η επικοινωνιακή καταιγίδα των ζωσιμάδων μπορεί να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν βλέπουμε τίποτα, φίλε. Δεν εκτίθεται όποιος προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, και το βλέπεις, και δημοσιογραφικά βεβαίως έχουν εκτεθεί ήδη. Αλλά τα αφήνουμε στην άκρη, έχει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Τρεις διαδοχικές νίκες έχει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο. Οι δύο είναι για το πρωτάθλημα εντός και εκτός, και άλλη μία στο πρώτο παιχνίδι για το κύπελο. Σκοράρουν διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Πέλκας, Σάχοφ τα πρώτα παιχνίδια. Βιερίνια, Κάμπος και ο Στρούγκης. Μπίσβαρ και Κουλούρης ήταν αυτοί που σκοράραν πέρυσι στο 2-0. Δύο νίκες και μία ισοπαλία έχει στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις του Ατρόμητο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Υπάρχει και το 2-1 με Μπερμπάτοφ και Μακ πρόπερση, και το 1-1 το 15 για τα play-off. Στο κύπελο έχουν σταθεί δύο φορές με κυπηδέχο τον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ισοπαλία του 67-68, με την πρόκριση να κρίνεται στην κλήρωση της δεκάρας υπέρ του δικεφάλου. Ορίστε. Τώρα εσύ κάνεις συνειρμούς. Το 1967-68 ο ΠΑΟΚ πήρε πρόκριση στο κύπελο με το στρίψιμο της δεκάρας στο Περιστέρι, μετά από ισοπαλία. Φοβερό. Νομίζω ότι έχει κριθεί και τελικός με δεκάρα. Στρίψιμο δεκάρας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτά είναι. Και τότε φυσικά πάντα η δεκάρα κάθονται στον Παναθηναϊκό. Όπως... Λοιπόν, σε ομίλους το 2000 με Ναλιτζή και τα λεπά, η έκτη φορά, τέσσερις προκρίσεις έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που θα συνδεθούν σε διπλά παιχνίδια, αφού στις πέντε προηγούμενες κόντρες υπήρξε τρεις φορές μονή αναμέτρηση και τις άλλες δύο ήταν σε φάση ομίλων. Κοίτα να δεις. Πάντως, για να τα λέμε όλα, στην Τούμπα νομίζω ο Ατρόμητος ήταν η ομάδα
που δυσκόλεψε περισσότερο τον ΠΑΟΚ. Λογικό δεν είναι, αφού είναι η τέταρτη ομάδα και ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει με τον δεύτερο και τον τρίτο. Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να σου πω ότι υπήρχαν μέρες που δεν ήταν καλός, αλλά και πάλι ο αντίπαλος ήταν σταθερά πίσω, ενώ ο Ατρόμητος όντως ήρθε στην Τούμπα με διάθεση να παίξει ποδόσφαιρο, πολύ επικίνδυνο στις αντεπιθέσεις του. Δείχνει μια ομάδα έτσι που μπορεί να σου κάνει ζημιά από το πουθενά. Και πάντως το Περιστέρι ποτέ δεν ήταν εύκολα για τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις τώρα, υπάρχει και το μαξιλαράκι του 2-0, αν σου λέει κάτι. Αν υπάρχει το μαξιλαράκι, υπολογίζω σε αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έχει κι άλλο όμως σήμερα η μέρα. Ναι. 3:30 ώρα. Τι έχει? Εκδίκαση του Ολυμπιακού. Απολογία για την ακρίβεια του. Απέμπτυνε σήμερα. Του Ολυμπιακού, βεβαίως. Για το πρωτάθλημα. Βεβαίως για το πρωτάθλημα και για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό το ωραίο ντου το οποίο είδαμε από τον Βέλγο που σήκωσε το κινητό του που βρισκόταν στα επίσημα του γηπέδου και κατέγραψε έτσι αυτές τις ομορφιές και φαντάζεσαι το ντου. Φαντάζεσαι να ξαναζητήσει αυτός πρόσκληση? Ποτέ. Ποτέ. Και το ανέβασε. Για το Βόλιο θα του δώσουν. Εν τω μεταξύ κοιτούσα λίγο το λογαριασμό του, ναι, στο Twitter και στο Facebook. Εντάξει, έχει μια αλφα κίνηση ο λογαριασμός του. Στο βιντεάκι που ανέβασε, πρέπει να το πόσταρε και να το έκανε retweet όλη η Ελλάδα. Γίνεται πανικός. Όλοι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και αυτό το βιντεάκι είναι βεβαίως που έπαιξε παντού και είναι το βιντεάκι το οποίο καίει εντός εισαγωγικών. Αυτοί που σβήνουν τα σχόλια του Ολυμπιακού δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι? Δηλαδή, συγγνώμη, που παραπονιούνται οι Ολυμπιακοί ότι τους αφήνουν να κάνουν κριτική. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος επιμελείται τα social και η δουλειά του είναι. Πάω εγώ κάπου να δουλέψω. Έτσι. Η δουλειά σου είναι να σβήνεις τα σχόλια τα οποία προφανώς. Αν έρχονται 200-200 ένα λεπτό. Αφορούν τον πρόεδρο, ξέρω εγώ, την κριτική στον πρόεδρο και στην ομάδα. Απαγορεύεται. Και κάθεται και διαγράφει. Δηλαδή, remove. Αφού έχει στείλει και μήνυμα ένα, πού μπορεί να κάνω αίτηση να με προσλάβετε και εμένα να σβήνω σχόλια. Υπέροχη δουλειά. Ναι. Να σου πω, είναι λίγο τρέλα όπως. Είναι λίγο τρέλα. Εμείς τα βλέπουμε στα μηνύματα και έχει ο κόσμος παράπονα, δεν περάσετε το δικό μου. Δηλαδή πρέπει να ξεχωρίσεις ποιο σχόλιο δεν αφήνει πενιγμούς. Σαφώς τα υβριστικά κόβονται κατευθείαν και αυτό είναι το μόνο εύκολο. Γιατί βλέπεις υβριστικό μέσα, δεν χρειάζεται να διαβάσεις, το διαγράφεις κατευθείαν. Αλλά τα άλλα. Έτσι κάνετε και στο ΠΑΟΚ 24. Τα υβριστικά. Τα υβριστικά βεβαίως, Δημήτρη, δεν μπορούμε. Αν τώρα ο άλλος έχει γράψει ένα κατεβατό, σου λέγω, ο άνθρωπος θέλει να ξεδιπλώσει τη σκέψη του και του ξέφυγε μία λέξη υβριστική. Εκεί μπορεί να βγάλουμε την υβριστική τη λέξη, αλλά καταλαβαίνεις τη διάθεση του μηνύματος. Αν έρχεται με διάθεση για μπινελίκι, με βρισχές, με, φεύγει κατευθείαν. Το δύσκολο κομμάτι είναι, σου λέω, τους υπαινιγμούς να καταλάβεις. Τώρα να αφήνει υπαινιγμούς για τον πρόεδρο, την οικονομική διαχείριση, τη φετινή χρονιά, ούτω καθεξής, τι θα κάνει ο. Φεύγει όλο το μήνυμα όπως είναι. Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, ναι. Αυτά είναι τα μηνύματα. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα μηνύματα. Φίλος, θυμάται ότι και το 2012 πρέπει να ήταν το ΠΑΟΚ Ουντινέζε Τσικνοπέμπτη, το 0-0. Άλλος φίλος κάνει πλάκα για τα σχόλια πράγματι εκεί στην ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, ποιος θα σβήνει και τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, εντάξει. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το πρόβλημα είναι πολύ προσωπικό εκεί. Αν χάσει την εμπιστοσύνη των Ολυμπιακών, ο Μαρινάκης έσφιξε. Έσφιξε για τα καλά σε πάρα πολλές υποθέσεις. Το όλο θέμα είναι να μην τους χάσει. Πάντως και εγώ είπαμε για χάσει. Αυτό που έγινε με το λεμονί ήταν το μοιραίο λάθος. Να σου πω κάτι. Χθες που διάβασε ότι ο Γκαρθία πάει στο νοσοκομείο και ότι δεν θα είναι στον πάγκο, δεν περίμενες μήπως κάνει καμιά σκασιά ο Λεμονής εκτάκτος? Έλα, Τάκη, σε χρειαζόμαστε, λέω εγώ τώρα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε άνετα. Τα μηνύματά σας λοιπόν στη σελίδα μας στο Λίμπερο, ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4. Ρωτάτε, σχολιάζετε, στέλνετε μια καλημέρα για να σας απαντήσουμε βεβαίως. Όταν θα μπούμε και στις μέσα σελίδες της αθλητικής ημέρας. Λοιπόν, εδώ βλέπω ήδη πρώτες καλημέρες. Τι λέγαμε? Είναι ώρα για το πρώτο διάλειμμα. Α, για τα Γιάννενα ρωτάει ο κόσμος. Να, αυτό διάβαζα το μήνυμα. Αν υπάρχει κλίση του ΠΑΟΚ σε απολογία. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Α, ναι, θυμίζουν κάποιοι φίλοι για το για τον Μυραλάς και αυτό που έκανε. Εντάξει. Στον Μπάρκα, έτσι, το φτύσιμο. Βέβαια. Απαράδεκτη κίνηση. Απαράδεκτη κίνηση. Ο διαιτής δεν το είδε. Προφανώς θα το δει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας και πρέπει να τιμωρηθεί
ο παίκτης του Ολυμπιακού. Τώρα, ό,τι και αν είναι, όποιος και αν είναι, με όποιον και αν παίζει, δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Ήταν απαράδεκτο. Ακόμη και να μην κάνει καταγγελία κάποια ομάδα, ναι, είτε η ΑΕΚ είτε άλλη ομάδα, μπορεί αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας να παρέμβει, να κάνει προφανώς χρήση βίντεο και εικόνας και από εκεί να καλέσει τον Μυραλά σε απολογία και κατόπιν σε τιμωρία, νομίζω 2 αγωνιστικές αν δεν κάνω λάθος. Πράγμα το οποίο σημαίνει και τούμπα αυτό, έτσι, αγγίζει και τούμπα για Μυραλάς, αν και εφόσον δρομολογηθεί όλο το πράγμα. Αν μετά το Σαββατοκύριακο και έχει παίξει ήδη το μάτσο με τον Ατρόμητο. Ναι. Ναι. Αγγίζει 2 αγωνιστικές, άρα και πάω και τούμπα. Τώρα πόσο καλό ή κακό είναι ο Μυραλάς. Τον έβλεπα χθες. Να σου πω κάτι. Μόνο τη φάση του με το φτύσιμο ξεχώρισα. Δεν υπάρχει. Στην παρούσα φάση δεν έχει εγκληματιστεί. Ψάχνει τα πατήματά του. Θέλει προπονήσεις. Θέλει χρόνο. Αλλά δεν υπάρχει στην παρούσα φάση Κέβιν Μυραλάς στον Ολυμπιακό. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο παιχνίδι της ημέρας. Στο παιχνίδι κυπέλου του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. 7:30 λοιπόν το παιχνίδι κυπέλου, πρώιμη τελικά κυπέλου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Με τα γκολ του Πέλκα και του Σάχοφ. Σε παιχνίδι όπου το 2-0 πραγματικά ήταν πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ με βάση και την εικόνα του αγώνα. Ένα σκορ σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ γενικώς είναι αποτελεσματικός, δεν δέχονταν φάσεις και γκολ, ήταν αρκετά εύστοχος και πέτυχε αυτό το πολύ χρήσιμο σκορ για το δεύτερο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα του Ατρομήτου, μια ομάδα που είναι οργανωμένη, πειθαρχημένη και βγαίνει καλύτερα από τον καθένα σε κόντρα επίθεση ακόμα και αν της λείπουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του Ατρομήτου. Τώρα σήμερα αυτό πώς θα βγει, δηλαδή θα αφήσει την μπάλα ο Ατρόμητος στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα μου πεις, αφήσει, δεν αφήσει, θα την πάρει ο ΠΑΟΚ την μπάλα. Είναι η ομάδα που κυριαρχεί στο γήπεδο. Και θα περιμένει ο Ατρόμητος. Μάλλον. Αυτό ξέρει να κάνει. Όπως και η ΑΕΚ, σε λιγότερο βαθμό βεβαίως. Φυσικά σε λιγότερο βαθμό. Αλλά έτσι και ο Ατρόμητος δυσκολεύονται πάρα πολύ να διασπάσουν οργανωμένες άμυνες και και εντός έδρας που συνήθως αυτό συμβαίνει, έχει πιο πολλές αποτυχίες ο Ατρόμητος. Αυτό είναι ένα ζήτημα τακτικής, να δούμε πώς θα κυλήσει στο σημερινό μάτς, στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα κάνει αλλαγές. Ο Λουτσέσκου πρέπει να φρεσκάρει κάποιους ποδοσφαιριστές, πρέπει να δώσει χρόνο συμμετοχής, να έχει ενεργούς παίκτες, πρέπει να βρει το καταλληλότερο σχήμα. Πρόβλημα με τον Μπρίγιοβιτς. Πολύ σημαντικό πρόβλημα με τον Μπρίγιοβιτς. Είτε ξεκινούσε είτε όχι, ο Σέρβος είναι φορμαρισμένος, έχει το εύκολο γκολ. Έπρεπε να είναι παρόν. Δεν είναι. Πολύ σημαντική απουσία για τον ΠΑΟΚ. Έχει άλλη απουσία ο ΠΑΟΚ, λέει. Ο Ελκαντούρη, εντάξει. Ο Ελκαντούρη είναι σταθερά αυτό το διάστημα. Εκτός το πρόβλημα το οποίο προέκυψε, το απρόπτο έτσι με βάση τον Ατρόμητο, είναι ο Μπρίγιοβιτς, ο οποίος για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός. Έτσι. Για να είναι ok, για να είναι στη διάθεση του προπονητή του στο μάτι της Δευτέρας. Ο Πρίγιοβιτς θα είναι εκτός, ο Σταύρος Κόλκας θα είναι εντός όμως. Σταύρο, καλό μεσημέρι. Νομίζεις. Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Σταύρο. Έχεις πρόβλημα, έχεις θέμα. Τι να έχω θέμα, ρε. Στο μισό μέτρο δεν βλέπουμε. Ακόμη, αυτό είναι γνωστό. Αυτό δεν είναι, είναι γνωστό ότι δεν βλέπεις μακριά. Ωραία. Τα ραντάρ στο μισό μέτρο βλέπουν. Τα ραντάρ δεν βλέπουν πουθενά. Όχι. Δεν πετάει τίποτα. Δεν πετάει ούτε γλάρος. Πάρε το κτέλ. Δεν προλαβαίνω. Χρήσανθε. Όχι. Σε τέσσερις... Αλλά βλέπεις, θα διασκεδάζουν από μέσα. Ωραία, πετύχαμε την πιο χαροπή παρέα του αεροδρομίου. Πώς το λένε. Δεν πετάει τίποτα πραγματικά. Υπάρχει κάποια ενημέρωση. Η δικιά μου δεν έχει ακυρωθεί. Οι πρωινές έχουν ακυρωθεί περισσότερος. Συνήθως τι συμβαίνει, δεν ανοίγει κάποια στιγμή. Ναι, και την προηγούμενη φορά κάποια στιγμή, Δημήτρη μου. Ναι, την προηγούμενη φορά ήταν 3 η ώρα το παιχνίδι, εντάξει. Τώρα είναι 7:30. Ναι, όχι, τώρα έχουμε μια ελπίδα. Μάλιστα. Μέχρι και τις 5 μπορούμε να πετάξουμε. Υπομονή. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα ανοίξει. Υπομονή. Τι να κάνεις.
Πες μας λίγο, πώς περιμένεις αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο να είναι μια ομάδα που αφήνει την μπάλα στον αντίπαλο και θέλει να χτυπήσει την κόντρα επίθεση. Αυτό θα κάνει και σήμερα. Νομίζω πως δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Νομίζω ότι ο Πάοκ θα είναι πιο προσεκτικός σήμερα στα μέτρα που παίζει μέσα στο γήπεδο και θα ψάξει να κάνει αυτός ό,τι του κάνει, ό,τι κάνει ο Ατρόμητος συνήθως. Νομίζω αυτό λέει η λογική. Αυτό είναι και ο λόγος. Ο ένας θα δίνει την μπάλα στον άλλον. Όχι, όχι, όχι. Υποχρέωση δημιουργίας έχει ο Ατρόμητος. Μα δεν μπορεί, δεν το θέλει και δεν μπορεί. Και ο Πάοκ δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στον αντίπαλο. Δεν είναι τέτοια ομάδα. Δεν είναι. Θέλει την κυριαρχία. Ναι, αλλά ο Πάοκ μπορεί να επιτεθεί με λιγότερα ρίσκα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βγάλει αντί για 8 παίκτες, 5. Να διαχειριστεί το σκορ. Βεβαίως. Σε πρώτη φάση. Ωραία, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει, αν δεν ανεβάσει και πολλούς παίκτες μπροστά, ότι θα έχεις μικρότερα ποσοστά κατοχής στο μισό του αντιπάλου. Ναι. Έτσι ώστε να μην μπορεί να σε βρει ποτέ εκτεθειμένο αμυντικά. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Πάοκ θα προτιμούσε να δώσει την μπάλα στον Ατρόμητο σήμερα σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι συμβαίνει συνήθως. Δεν την παίρνει. Δεν την παίρνει ο Ατρόμητος. Πάρ' την πίσω. Δεν γίνεται. Εγώ δεν θέλω να σου κλέψω την μπάλα και να σε ξαφνιάσω. Δεν μπορεί αλλιώς. Είχαμε δει μια φορά ένα εγάλιο αγροτικός αστέρας έτσι. Που έδινε ο ένας την μπάλα στον άλλον. Που είχε παιχτεί καμιά 30 εκατομμύρια. Αυτή είναι η ταυτότητα της ομάδας. Εντάξει ρε φίλε, υπάρχει το τακτικό κομμάτι. Ναι. Εντάξει, ναι, οκ, okay, έχω μια ταυτότητα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορώ να πάω με αφέλεια. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που δίνει σήμερα στο Βιερίνια ανάσα. Ότι δεν υπάρχει υποχρέωση να κρατηθεί η μπάλα. Δεν υπάρχει υποχρέωση. Δεν είναι υποχρεωμένος να σετάρει το παιχνίδι. Ο Πάοκ πώς μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίσει προφανώς. Δηλαδή για να σκεπτικό πετύχει ένα γκολ και τελειώνει το παραμύθι. Αλλά αυτό το γκολ μπορεί να το πετύχει, ωραία, χρησιμοποιώντας την ταχύτητα από τις πλευρές. Δηλαδή με Μάτος Λιμνιό από τη μία, με Αζεβέδο Μάκα από την άλλη. Ωραία, αυτό θα ψάξει. Και τον Μπέλκα να κινείται ανάμεσα στις γραμμές. Θα ψάξει αυτό το πράγμα. Νομίζω αυτό είναι το λογικό. Και όσο περνάει η ώρα και ο Πάοκ δεν έχει δεχτεί γκολ, τόσοι περισσότεροι χώροι θα δημιουργούνται. Εντάξει, το ιδανικό είναι να γίνει αυτό που γίνεται με τον Πανιόνιο χθες. Να σκοράρει δηλαδή στο δεκάλεπτο χώρο και γίνεται το παραμύθι. Αλλά δεν είναι έτσι το πράγμα και ο Ατρόμητος είναι αρκετά προσεκτικός. Το Κάνια Σάχοφ δεν είναι ίσως λίγο πιο λειτουργικό. Δεν ξέρουμε ο Κάνιας τι κατάσταση είναι, τον βλέπουμε ότι δεν είναι καλά. Αλλά θεωρητικά είναι καλύτερο δίδυμο. Πιο γρήγορο από το προηγούμενο. Ναι. Και από εκεί και πέρα βέβαια είναι σαφές ότι ο παίκτης της μεσαίας γραμμής που χρειάζεται πιο προσεκτική διαχείριση είναι ο Μαουρίτσιο, ο οποίος πάλι παίρνει ανάσα σήμερα. Εντάξει, σε επίπεδο δυνάμεων και τέλος πάντων εργομετρικών κτλ. Δεν τον τεντώνει ο Λουτσέσκου τον Μαουρίτσιο. Ναι. Πέρυσι το δίδυμο Κάνιας Σάχοφ έπαιξε πολλές φορές μαζί, έτσι δεν είναι? Από ό,τι θυμάμαι, ναι. Οπότε πρώτα δεν έβγαινε ο Σάχοφ. Ξεκινάμε τα βασικά. Ναι. Ποιος έπαιζε? Δεν έβγαινε ο Σάχοφ, δεν έβγαινε ο Κάνιας, δεν έβγαινε ο Τσίμηρο. Ποιος έπαιζε πέρυσι? Με αυτή την τριάδα. Α, ναι, με τριάδα. Με τρία χαφ, ναι. Με αυτούς τους τρεις. Δεν έπαιζε ο Πέλκας. Ναι. Αυτή την φαϊνή ιδέα που πέρυσι. Ήτανε και άλλος ο σχηματισμός. Ήτανε και άλλος ο σχηματισμός, ναι. Σε αρκετά παιχνίδια, όχι σε όλα, σε αρκετά παιχνίδια. Ήταν και άλλος σχηματισμός, ήταν και η κακή εκτίμηση του κ. Πέλκας, ο οποίος προερχόταν από 10 γκολ 10 assists στη σεζόν. Αλλά είπαμε. Ήταν καλά και ο Κάνιας, καλύτερα. Στο από πρώτο μισό, γιατί μετά τον τραυματισμό δεν βλεπόταν. Ο Κάνιας έχει να κάνει καλό παιχνίδι στο ΠΑΟΚ ένα χρόνο ακριβώς. Ένα χρόνο. Όσο ζεις, ελπίζεις. Γιατί εξάλλου. Ναι, αυτό είναι νομίζω η μεγάλη ανησυχία του ΠΑΟΚ και τα μεγάλα μάτς που έρχονται. Αυτή εξακολουθεί να είναι. Τι θα γίνει στο κέντρο χωρίς ένα δυναμικό χαφ, χωρίς πολλά τρεξίματα, χωρίς ξύλο? Δεν είναι, υπάρχει απόφαση από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Μουλέν. Θα πας με Μουλέν Μαουρίτσιο, δεν υπάρχει τώρα. Έτσι θα πας. Σταύρο, βλέπεις σήμερα Μουλέν, αν το δω. Αν είναι 0-0-0-1 στο 70, βλέπω Μουλέν.
Σταδιακά. Ναι, κοίτα τώρα, δεν μπορείς να το πάρεις το παιδί, αν είναι 1-0 το παιχνίδι. Ένα ναι. Το κρατούμενο, γιατί τον βάζει σε συνθήκες όχι ορθολογικές. Και άμα υπάρχει μεγάλη ανάγκη και άμα δεν κρατάνε μπάλα στο κέντρο με τίποτα. Πάλι δύσκολο είναι. Πάλι δύσκολο είναι, γιατί δεν είναι να τον βάλεις σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει αυτό. Ναι, δεν είναι κανένας πιτσιρικάς να φοβάσαι να τον κάψεις. Εδώ μπορεί να υπάρχει ανάγκη. Έχει σημασία, ρε. Εδώ ο Αζεβέδο είναι 31 και μπήκε στα Γιάννη στο 03 και ήταν να πούμε λίγο ψαλωμένος. Όχι, για τον Αζεβέδο δεν υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει Βιερίνια. Δηλαδή δεν καίγεσαι. Πρέπει κάποια στιγμή να πάει μπροστά ο Βιερίνια, αλλά δεν πάει κάτι άσχημα. Λέω ότι σήμερα μπορεί να πάει κάτι άσχημα. Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ο Λουτσέσκου δεν θα ρισκάρει σε λεφτό αποτέλεσμα. Στο 0-0 στο 70, ναι. Μες. Εκεί μπορεί να τον βάλει. Γιατί θα υπάρχουν και χώροι, αυτός έχει τρεξίματα με εντάσεις. Ωραία. Θα έχει έναν λόγο ύπαρξης. Αλλά στο 1-0 δεν μπαίνει, λέω εγώ. Καλά εργομετρικά, σε καλή κατάσταση ο αθλητής. Τα χαρακτηριστικά όπως περιγράψαμε και χθες. Έτοιμος είναι. Από την πρώτη μέρα που ήρθε ήταν στο 75-80%. Δεν είναι δηλαδή... μπορούσε να παίξει και την επομένη της μέρας που ήρθε. Εντάξει, από προετοιμασία έρχεται, μην το ξεχνάμε. Προετοιμασία ναι, προετοιμασία ακριβώς. Ελένη, είναι ένα φρεσκάρισμα που κάνουν αυτές οι ομάδες. Το χειμώνα, ναι. Ενώ ότι ναι, μεν δεν έχει παιχνίδια, δεν έχει ρυθμό, αλλά. Έχει παιχνίδια, φιλικά έχει παίξει. Θέλω να σου πω παιχνίδια, κανονικά, επίσημα αγώνες. Δεν έχει, αλλά είναι σε ρυθμό, είναι σε πρόγραμμα. Ναι, απλά δεν έχει, επειδή όταν λέμε για προετοιμασία, εννοούμε την προετοιμασία του καλοκαιριού. Την προετοιμασία που κάνουν αυτοί είναι ένα φρεσκάρισμα. Όχι, εγώ το συγκρίνω με τον Αζεβέδο, ο οποίος ήταν στην πατρίδα του, ήταν διακοπές. Αυτό, δηλαδή αυτοί οι δύο ήρθαν υπό διαφορετικές συνθήκες. Άλλο η Πολωνία. Ναι, και ο Ζεβέδο δεν ήταν εκτός, ήταν στην πατρίδα του. Είχε κάποιες μέρες εντελώς μακριά από αγωνιστικούς χώρους. Συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθαν και οι δύο. Σας ακούω που μιλάτε για Μαουρίσιο, ειδική διαχείριση του Βραζιλιάνου, Ανάση σε Βιερίνια. Για τον Μάτος υπάρχει καμιά πρόβλεψη. Για τον Μάτος υπάρχει Θεός και βλέπει. Υπάρχει καμιά πρόβλεψη. Γιατί και με καλαμαριά αγωνίστηκε. Και τώρα βασικός. Και στα παιχνίδια πρωταθλήματος βασικός και αναντικατάστατος. Ναι. Το δεξί μπακ νομίζω είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει... ένα κεράκι κάθε πρωί. Το σταυρό μας. Σταυρό μας. Στον Άγιο Μάτο. Κοίτα, νομίζω ότι ο επόμενος που θα φρεσκαριστεί είναι αυτός. Δηλαδή, μη σας φανεί παράξενο τη Δευτέρα να παίξει τη Βιερίνια δεξιά. Αλλιώς δεν είναι το Δευτέρα. Μη σας φανεί παράξενο. Ναι. Για να θα δούμε. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, λέω εγώ. Κάνε και μία εκτίμηση για το τι σημαίνει αυτή η πρόκριση της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, για τις δύο ομάδες, για όλα. Για τον Ολυμπιακό. Για την κρίση των Ολυμπιακών. Νομίζω ότι εγώ το ήθελα να αποκριθεί η ΑΕΚ. Πρώτον, γιατί θέλω τον διασυρμό του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Σαν Σταύρος. Γιατί είναι ποδοσφαιρικό το πρόβλημά του και προσπαθεί να το εντοπίσει σε όλα τα άλλα. Και νομίζω ότι χθες για 80 λεπτά όχι απλά εκτέθηκε ποδοσφαιρικά, αλλά δεν υπήρχε μέσα στο φτάσαμε σε σημείο να βλέπουμε το μεγάλο χορηγό του ΠΑΟΚ χθες στη στοίχημα να δίνει στο ημίχρονο 6 μονάδες στο διπλό του Ολυμπιακού, που όλοι ξέρουμε πόσο μελετημένες είναι οι αποδόσεις, με άγκρος ποδοσφαιρικά στοιχεία. Εντάξει, άλλο αν μας πήγαινε το χεράκι, δηλαδή αν υπήρχε κάποια συμπάθεια στον Ολυμπιακό θα μπορούσαμε να ποντάρουμε κιόλας στο διπλό, αλλά δεν υπάρχει καμία. Αλλά αυτό και μόνο εμένα μου λέει πολλά. Δεύτερον, η ΑΕΚ φορτώνεται άλλα δύο επίσημα παιχνίδια. Πλέον είμαστε μαζί της να περάσει και τη Δυναμό Κιέβου. Ναι, να πάρει το Europa League. Μακάρι. Μακάρι, ναι. Μακάρι. Θα είσαι. Ας καλέσουμε τον Σταύρο Κόλκα στο τηλέφωνο, γιατί αυτός είναι κάποιος άλλος, ναι. Όχι. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ τώρα το ότι παίρνει άλλα δύο επίσημα παιχνίδια. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα φάει και μείον 3, εντάξει. Δεν γίνεται να γλιτώσει από αυτό το κατηγορητήριο. Σήμερα, 3,5. Θα είναι σκάνδαλο πρώτου βαθμού άμα γίνει κάτι τέτοιο. Ωραία. Άρα με τον Ολυμπιακό στο μείον 7 και την ΑΕΚ με φορτωμένο πρόγραμμα, νομίζω ότι δεν μπορούσα να υποστηρίξω κάτι άλλο χθες για τον καλό του ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΑΕΚ η οποία είναι ασταθής, ναι, μεν είναι πολύ καλή στα ντέρμπι, αλλά στα μικρά παιχνίδια δεν παρουσιάζει σοβαρότητα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει χτίσει βέβαια ψυχολογία
μέσα από τα μεγάλα παιχνίδια. Και τις ανατροπές. Και αυτή καμιά φορά δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή χθες μετά το 80 με το που δέχεται τον γκολ λυγίζει. Δεν έχει καλή αντίδραση. Δεν κρατάει μπάλα δευτερόλεπτο. Απέναντι σε ένα κακό Ολυμπιακό. Γενικά πάντως φορτώνεται το πρόγραμμά της. Μεγαλώνουν οι πιθανότητες να γκελάρει εκεί που δεν το περιμένει. Και αυτό θα είναι καταστροφικό για αυτήν απέναντι στη μάχη με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η κρίση που μπορώ να κάνω για το χθεσινό. Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, να ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι να έχεις. Δημήτρη, κάτσε να δω τώρα γιατί κατέβασα και ένα app τώρα που λέει αν σηκώθηκε το αεροπλάνο από την Αθήνα ή όχι. Ωραία, καλά να περάσετε. Γεια σας. Αυτά από τον Σταύρο Κόλκα. Θυμίζουμε για μια φορά το πιθανό σχήμα του ΠΑΟΚ με τον Πασχαλάκη βεβαίως στο τέρμα. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει ο τερματοφύλακας. Δεν υπάρχει θέμα κούρασης, δεν υπάρχει θέμα rotation, δεν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης να τον βγάλεις και να τον, πρέπει να τον τονώσεις. Γιατί έφαγε και γκολ. Και... Απλά κάποιος θα γυρίσει να σου πει ότι τίθεται θέμα διαχείρισης των τερματοφυλάκων που έχει. Δηλαδή βλέπεις η ΑΕΚ με άλλον τερματοφύλακα ήταν στο Γιώργος Καρισκάκης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αυτή την τακτική. Δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Στο κύπελο. Δεν έχει αυτή την τακτική. Η ΑΕΚ δεν εμπιστεύεται απόλυτα τους τερματοφυλακές της. Ο ΠΑΟΚ έχει δοκιμάσει. Πλέον από το Δεκέμβριο ένα πολύ καλό, πολύ φορμαρισμένο και δεν έχει λόγο να τον αλλάξει. Και επειδή πρέπει να έχει και δύο νεαρούς, δεύτερος Σιαμπάνης έξω ο Ρέι. Ο Βαρέλα πάντα σταθερός στην άμυνα μαζί με τον Μαλεζά όπως φαίνεται σήμερα. Το δίδυμο τον στόπερ. Δεξιά ο Μάτος, είπαμε και έχει ο Θεός, για τον Βραζιλιάνο. Αριστερά μάλλον ο Αζεβέδο, βάσει τη χθεσινή δοκιμή. Κάνια Σάχοφ, το δίδυμο στο κέντρο που δοκιμάστηκε και έξω Μαωρίσιο. Μέσω επιθετικά ο Πέλκας παρών. Εντάξει, έμεινε και ένα μάτς έξω. Είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε καλή κατάσταση και επειδή μπορεί να παίξουν ρόλο οι στιγμές σήμερα, δηλαδή να είναι πολύ κακό το μάτς και μια στιγμή να τα αλλάξει όλα, ο Πέλκας έχει τις στιγμές και τις ενέργειες. Ο Μακ, ο Λιμιός στις άκρες και όχι ο Κάμπος. Άλλο ακραίο έχει ο ΠΑΟΚ. Το Βιερίνη έχει, ο Μιστακίδης παλιά. Όχι. Τον Μπίσεσβαρ θα έχει στον πάγκο εναλλακτικά για Πέλκα. Ελκαντουρί δεν έχει. Ναι, ναι, ναι. Φορ. Πρέπει να ανέβουν, πρέπει να ανέβουν. Ναι, και σεντερφόρ ο Κουλούρης. Είπαμε ότι ξεκινάει ο Κουλούρης. Είναι πρόβλημα το δεν υπάρχει Πρίγιοβιτς. Είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλη η απουσία. Είναι το εύκολο γκολ. Είναι δηλαδή ό,τι και να γίνει, τον είχες εκεί, είχες μια σιγουριά. Τώρα δεν τον έχεις. Θα δούμε. Πάντως είναι και αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερο για τον Κουλούρη. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω. Ότι είναι εκτός ο Πρίγιοβιτς, θα πάρει φανέλα βασικού, το ψάχνει και δεν του κάθεται τόσο καιρό το γκολ. Νομίζω ότι αυτός που θα το ψάξει περισσότερο και το θέλει περισσότερο και για ψυχολογικούς λόγους θα είναι σήμερα ο Κουλούρης. Και για τον Μουλέν είπαμε στην αποστολή, ο Μουλέν έχει κερδίσει τον χρόνο, θα έπαιζε και θα ήταν στην αποστολή όπως προαναγγέλθηκε λίγο αργότερα. Απλά είναι τα εργοματικά του πολύ καλά. Η εικόνα του στην προπόνηση είναι πολύ καλή. Άρα δεν έχει λόγο να περιμένει και επειδή είναι καλός ποδοσφαιριστής και επειδή ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στα χαφ, ο ΠΑΟΚ έχει αποδυναμωθεί στα χαφ, χάνοντας τον Τζίμιροτ, πρέπει να επισβευθεί η παρουσία του. Αφού είναι καλά, παρόν ξεκινάει και αν το κρίνει ο προπονητής μπορεί να παίξει σιγά σιγά να μπει στους ρυθμούς της ομάδας για να δούμε τι μπορεί να δώσει στα χαφ καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Τσίμιροτ. Δύο ερωτήσεις διαβάζω εδώ από τη σελίδα μας στο Facebook, τα οποία στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα παιδιά, αν με το καλό περάσουμε σήμερα θα θέλατε να πέσουμε με ΑΕΚ ημιτελικό ή τελικό? Τώρα αυτή η ερώτηση είναι υποθετική. Είναι πολύ δύσκολη. Με τη λογική ότι η ΑΕΚ είναι πραγματικά πολύ καλή στα μεγάλα παιχνίδια και το έχει αποδείξει, ενώ ο ΠΑΟΚ φέτος μεγάλο μάτς δεν πήρε την Έστερσουτ που ήταν ένα μάτς πρόκρισης και δεν πήρε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Τον Ολυμπιακό στην έδρα του έτσι όπως ήταν, ούτε νομίζω, την ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να τους βρει σε δύο διπλά παιχνίδια. Με τελικό. Νομίζω. Και το άλλο, η άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τον Μιχόγεβιτς. Δημήτρη, ακούω να λες για τον Μουλέν. Ωραία όλα αυτά. Ο Μιχόγεβιτς δεν μπορεί να πάρει και σε τι κατάσταση είναι να πάρει γεύση, εννοεί προφανώς. Ο Μιχόγεβιτς είναι ένας νεαρός ποδοσφαιριστής που ήρθε σε θέσεις
όπου ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλά. Αριθμητικά βεβαίως εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά δεν είναι ούτε μου λένε στην εμπειρία και στην ποιότητα και ούτε ήρθε για να καλύψει κενό ενός παίχτη που είχε βασικό ρόλο. Ήταν ο Ζαμπράνο, okay, έφυγε εδώ και πολύ καιρό, το κενό έχει καλυφθεί, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά στα στόπερ. Δεν έχει πολλές ομοιότητες ο Μουλέν με τον Μιχόγεβιτς. Τον Μουλέν τον περιμένεις όσο πιο γρήγορα να μπει για να καλύψει ένα κενό το οποίο δημιουργήθηκε. Ο Γιάννη Μιχόγεβιτς, εντάξει, είναι μια λύση. Είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τον Βαρέλα, τον Κρέσπο, τον Μαλεζά. Τον Μαλεζά. Και βλέπω υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια και μεγάλη δυσαρέσκεια από πλευράς οπαδών του ΠΑΟΚ για κάποιες δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, στον οποίον χρεώνεται πρόκληση πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι γνωστές τακτικές αυτές, έτσι. Ναι. Κάποιες δηλώσεις έτσι εμπειριστικές πριν το μάτς της Τούμπας. Υπεφοβήθηκε ο Ελκαντουρί και δεν είναι. Δεν νομίζω ότι φοβήθηκε. Ούτως ή άλλως είπαμε δεν θα το συναντήσει λογικά τον Ελκαντουρί. Θα έχει άλλους μπροστά. Έγινε fair play και αποκτήθηκε ο Μουλέν. Ναι, ναι, ναι. Για ευνόητους λόγους. Εσείς λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας τηλεφώνημα στο 24 στον Λίμπερο 107,4. Ναι. Τηλεφώνημα για βόμβα στα γραφεία της ΕΠΟ. Εκκαινώνω τα γραφεία αυτή τη στιγμή για να γίνει έλεγχος. Αυτό τώρα μα δεν έτσι. Έχει σχέση με τον Ολυμπιακό και την απολογία. Ο Ολυμπιακός απολογήθηκε. 3,5 ώρα απολογεί το Ολυμπιακός. Ναι, δεν είναι της ΕΠΟ η οργάνωση, είναι της Λίγκας. Γιατί βλέπω ότι έχει, δεν έχει σχέση. Εντάξει, μην τα κάνουμε όλα τώρα. Κλείνουμε το πρώτο κομμάτι. Πρέπει να δούμε και. Να και τον Ατρόμητο. Και από Ατρόμητο, βεβαίως. Ναι, ναι. Το ρεπορτάζ της ομάδας από το Περιστέρι. Τι συμβαίνει. Επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα έχουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Γρήγορα. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Δεύτερη ώρα με την ανακοίνωση από την ΕΠΟ για τους ορισμούς διαιτητών της 21ης αγωνιστικής, όπου έχει πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ας πούμε ότι είναι πιο δύσκολα τα μάτς για την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Έτσι, γιατί κάνουμε αυτή τη σύγκριση πάντα των τριών. Για τον ΠΑΟΚ τα πολύ πολύ δύσκολα έρχονται αργότερα. Όταν θα ηρεμήσει λίγο το πρόγραμμα, θα γίνει πιο βατό των άλλων δύο. Λοιπόν, να δούμε τους ορισμούς όλους. Ξάνθη, Κέρκυρα, Τζοβάρας, Πανιώνιος Λαμία, Τσαμούρης, Πας Γιάννα, Παναθηναϊκός, Σιδηρόπουλος. ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ευαγγέλου Αθηνών. Όταν θα παίξει Θεσσαλονικός γιατί στον ΠΑΟΚ, θα γίνει και η δευτέρα παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ευαγγέλου Αθηνών. Ο Ευαγγέλου ο γνωστός από το μάτς του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό. Απόλλων Λεβαδιακός ο Θάνος. Ατρόμητος Ολυμπιακός ο Τζίλος. Ο Τζίλος από τη Λάρισα που παίρνει αρκετά παιχνίδια. Συνήθως δεν έχει πρόβλημα. Πάντως θυμάμαι ένα Ολυμπιακός Πας Γιάννενα που δεν έπαιρνε ο Πας Γιάννενα το offside. Ούτε πλάγιο συγγνώμη. Τότε που φυσικά ο Ολυμπιακός είχε βάλει ένα γκολ με τον Ασαριφάρτ. Μπάλα πέρασε τη γραμμή, αλλά ο βοηθός δεν το είδε. Πανετολικός Πλατανιάς Κατσικογιάννης και ΠΑΟΚ ΑΕΛ ο Διαμαντόπουλος από την Αρκαδία. Ένας καλός γερητής, πραγματικά. Η αποκάλυψη φέτος της χρονιάς ο Διαμαντόπουλος από την Αρκαδία. Με βοηθούς. Πετρόπουλο Αρκαδίας και Μπαλτά Αχαΐας. Ο Σκουλάς από Θεσσαλία είναι ο τέταρτος και ο Νικολακόπουλος. Ποιος Νικολακόπουλος. Είναι παρατηρητής. Και Διαμαντόπουλο και Νικολακόπουλο. Τι γίνεται στο μάτι Δευτέρας. Ο Σκουλάς είναι ο τέταρτος γιατί λογικά θα έχει πολύ δουλειά στον πάγκο. Λογικά. Έλατε. Γι' αυτό έχει σημασία και ο τέταρτος αυτό το παιχνίδι ποιος είναι. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι ορισμοί για το Σαββατοκύριακο. Θυμίζω. Σήμερα τον ΠΑΟΚ τον σφυρίζει ο Στυλιαράς από τους πιο έμπειρους, από τους πιο παλιούς διαιτητές που έπαιξε φέτος και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός το 4-0 και το Απόλλων ΠΑΟΚ έπαιξε φέτος το 0-0 στη Ριζούπολη. Αναφερθήκαμε στον ΠΑΟΚ και σε όλα τα δεδομένα που έχουν αγωνιστικά σήμερα για την ομάδα του Λουτσέσκου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ατρόμητο. Θα μας βοηθήσει με το ρεπορτάζ του ο συνάδελφος από το Γκαζέτα, ο Νίκος Σουμαρούδας. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Μια χαρά εσείς.
Όλα καλά κι εμείς. Βοήθησε μας λίγο. Τον Γιαννιώτη, γιατί δεν τον βάζεις στο κύπελο? Είναι μόνιμη τακτική? Πώς εξηγείται? Ναι, από τον Ατρόμητο έχουν αποφασίσει τα παιχνίδια του κυπέλλου να τα παίξει όλα ο Μιλκοβίτς. Μάλιστα. Γιατί είναι ένας θεματοφύλακας που το καλοκαίρι ήταν για βασικός. Απλά προέκυψε το θέμα του Γιαννιώτη στη συνέχεια και αποκτήθηκε ο Έλληνας goalkeeper. Ο Γιαννιώτης που πλέον δεν είναι ο εκπληκτικός εκείνος goalkeeper του πρώτου γύρου, Είναι σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση. Γιατί στον πρώτο γύρο έκανε όργια, ήταν εκπληκτικός. Ναι, εντάξει, συνεχίζει να είναι θετικός και να κρατάει αρκετές φορές απαραβιάσει την αιστεία του, αλλά εντάξει, λογικό ήταν και όλος ο Ατρόμητος δεν κάνει την πορεία που έκανε στον πρώτο γύρο του πρωταθλητισμού που είχε τρελάνει όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Δέχεται κάποια γκολ. Εντάξει, συνεχίζει όμως να είναι το ίδιο καλός. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Και το τελευταίο διάστημα 1-1 με την Λαμία, ισοπαλία με τα Γιάννενα, έτσι. Είναι ναι, δύο αποτελέσματα κάποια... τα οποία κάπως ανέκομψαν λίγο την πορεία και την όρεξη. Ναι, έχει χάσει αυτή τη σπιρτάδα που είχε στα εκτός έδρας, που ήταν όλοι σίγουροι στον Ατρόμητο ότι εκτός έδρας δεν χάνουν βαθμούς. Εντάξει, έχουν χάσει τα τελευταία δύο παιχνίδια. Δεν τους πλέει αυτό. Συνεχίζει. Καθόλου. Ποιο είναι το κλίμα εντός ομάδας για αυτό το δεύτερο παιχνίδι? Πώς το αντιμετωπίζουν? Υπάρχει αισιοδοξία. Ναι. Πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει ανατροπή. Mm-hmm. Εντάξει, δεδομένα δεν έχουν τους δανεικούς, το γνωρίζαν αυτό από την αρχή που έγινε η κλήρωση, που προέκυψε ο ΠΑΟΚ. Θα το παλέψουν στον Ατρόμητο, δεν έχουν να χάσουν κάτι. Περιμένουν βέβαια να δουν και τη διαιτησία, έτσι, γιατί δεν ξεχνάνε τι έχει γίνει στα προηγούμενα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουν να δουν πως ποια θα είναι την αντιμετώπιση του Στυλιάρα. Για το πρώτο διαφωνώ. Για το πρώτο, στο δεύτερο βεβαίως υπάρχει offside σε μία και το φάση. Πρώτο υπάρχει ένα πέναλτι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο λες εσύ. Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι το οποίο δίνεται. Έτσι το δίνουν και στον Ατρόμητο, ναι. και εγώ δεν είδα ότι υπάρχει ανατροπή. Τέλος πάντων. Έπεσε μόνος του, λες ο Μακ. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Από εκεί και πέρα πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει άνθρωποι, θα το παλέψουν με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Είχαμε πριν και το Σταύρο στον αέρα και λέγαμε για το πώς θα προσεγγίσει ο Ατρόμητος το σημερινό παιχνίδι. Γιατί είναι λογικό όταν υπάρχει το μαξιλαράκι του 2-0 για τον ΠΑΟΚ να θέλει να πάει το τέμπο στο δικό του παιχνίδι, να ψάξει ένα γκολ. Αν αυτό έρθει σαφώς νωρίς, ακόμη καλύτερα, γιατί θα κρίνει πολλά εξ αρχής. Εσύ στον Ατρόμητο, πώς τον βλέπεις σε πρώτη ανάγνωση έτσι, να προσεγγίζει το παιχνίδι, περιμένοντας τον ΠΑΟΚ, χτυπώντας αντιπιθέσεις όπως συνηθίζει να το κάνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία? Πώς? Θεωρώ πως δεν θα αλλάξει κατά πολύ το παιχνίδι του. Σίγουρα θα είναι ελαφρώς πιο επιθετικός από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, γιατί πρέπει να ψάξει το γρήγορο γκολ. Αλλά θεωρώ ότι θα προσέξει πάλι τα μετώπιστέ του. Και από εκεί και πέρα θα ψάξει τη μία καλή φάση που θα βγάλει στο πρώτο ημίχρονο για να πάρει το προβάδισμα και αν τα καταφέρει να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Δεν πιστεύω ότι θα βγει μπροστά για να κάνει ένα 3-0 και να πάρει την πρόκριση. Για να τα παίξει όλα για όλα, ναι. Ναι, όχι. Πιστεύω θα πάει και συντηρητικά, αλλά θα ψάξει και τις φάσεις. Δεν θα περιμένει τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πόσο κόσμο περίπου περιμένουν, γιατί φέτος δεν είναι τόσο μεγάλη προσέλευση σε σχέση με την πολύ καλή πορεία της ομάδας? Ναι, δεν περιμένουν κάτι ιδιαίτερο. Περιμένουν το γνωστό αυτό το 2-3.000 που πάει στο Περιστέρι. 2.000 περίπου δηλαδή άτομα που πάνε στο Περιστέρι σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο για αυτό το παιχνίδι. Ίσως άμα είχε βάλει Βασιλακά 6 την κοινή το ένα από τα δύο που χάσανε στην Τούμπα, να ήταν καλύτερα πράγματα με 2-1. Και να, ο κόσμος να πήγαινε στο γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που δεν πήγαινε στο γκολ και ήρθε το 2-0, θεωρώ πως δεν θα έχει μεγάλη προσέλευση. Θα έχει την προσέλευση που έχει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια ο Ατρόμητος φέτος. Μάλιστα. Ρωτάει και ένας φίλος αν υπάρχει θύρα για τους φιλοξενούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν έχουν πάρει εισιτήρια οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αλλά πέρυσι θυμάμαι είχαν μπει δίπλα στα επίσημα. Δεν ξέρω αν υπάρξουν μεμονωμένοι. Από πλευράς του Ατρομήτου σημειώνουν ότι σαφώς ο καθένας μπορεί να εισέλθει στο γήπεδο χωρίς διακριτικά. Είναι αναφέρεται το δικαίωμα του κάθε φιλάθλου να προσέλθει στο γήπεδο και σαφώς και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ χωρίς διακριτικά βεβαίως θα μπορούν να μπουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι με το δικό τους το εισιτήριο. Για να το κλείσουμε, οργανωμένη έτσι, θύρα το οποίο θα δοθεί στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει, έτσι Νίκο? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει, δεν έχουμε δοθεί εισιτήρια στον ΠΑΟΚ. Οκ, να είσαι καλά, ευχαριστούμε τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ένα μήνυμα του Μουλέν διαδικτυακά. Είναι και αυτός πολύ ενεργός στα social πάντως. Παίζει. Παίζει μεγάλη μπάλα στα social σίγουρα. Κρατώντας το σήμα στη φανέλα και τη γράφει. Και ωραία φωτογραφία έτσι. The beginning. Η αρχή. Ναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο είναι αποστολή και μπορεί να τον δούμε
να παίζει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Τι νούμερο είπαμε πήρε ο Μουλέν? Ο Μουλέν πήρε το... Κάτσε, όχι, το Τσίμηρο το πήρε ο Μιχόγεβιτς. Ποιο πήρε 25, το... 25, όχι, όχι, 70... 78 πήρε. Το 78 θεωρώ ότι πήρε. Αυτό που είχε και στη Λέγκια. Α, ναι. Ναι, ναι, το βρήκε κενό και το πήρε. 78, 78. Μάλιστα. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχει τηλεφώνημα για βόμβα στην ΕΠΟ και κενώνονται τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Άγνωστοι τηλεφώνησαν, ενημέρωσαν και βεβαίως είναι υποχρεωτικό να εκκενωθούν τα γραφεία για να γίνει έλεγχος. Δυστυχώς είναι ένα ακόμα περιστατικό τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, που προσπαθεί να δημιουργήσει μια αναταραχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτά με τα ποδοσφαιρικά ζητήματα. Έχουμε κάτι άλλο, είναι γύρω-γύρω. Έχουμε βεβαίως τα μηνύματα για τα θύματα της θύρας 7. Τόσο ο Γιώργος Αβίδης όσο και η ΠΑΕΠΑΟΚ τοποθετήθηκαν στέλνοντας το δικό τους μήνυμα. Είναι γεγονότα στα οποία δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν οπαδικές πεπιθήσεις. Τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός γνωρίζουν καλά από την απώλεια οπαδών. Και φυσικά η ασπρόμαυρη ΠΑΕ δεν θα μπορούσε τέτοια μέρα παρά να σταθεί στο πλευρό του Ολυμπιακού. Αθάνατη το μήνυμα του Γιώργου Σαβίδη και ένα βεβαίως μήνυμα ξεχωριστό και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι ποτέ ξανά θύματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όσα χρόνια και αν περάσουν, κανείς δεν θα ξεχάσει τις ψυχές που έφυγαν άδικα. Βεβαίως το μήνυμα για την θύρα 7. Είναι γεγονότα στενάχωρα, γεγονότα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να στιγματίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και να έχουμε έτσι μαύρες επαιτίους μέσα στο χρόνο. Αυτά. Με λέω ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν θέλεις να με ρωτήσεις. Ναι. Είμαστε ακόμη σε αναμονή. Είναι ακόμη το θέμα σε συζητήσεις επί συζητήσεων. Δώσε λίγο παραπάνω, ρίχνω λίγο παρακάτω. Μπας και επέλθει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στις τρεις πλευρές, σε ΠΑΟ, ΚΡΙΕΚΑ και Λέοβατς, και ο ποδοσφαιριστής αναχωρήσει για την Κροατία προκειμένου να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, τουλάχιστον με τη μορφή δανεισμού το πρώτο εξάμηνο, και το καλοκαίρι έχει ο Θεός σαν ντομάτος. Αυτά στο ποδόσφαιρο. Είπαμε για τους ορισμούς διαιτητών και πάμε παρακάτω σιγά σιγά στο χώρο του μπάσκετ. Στο μπάσκετ δεν έχουμε πρωτάθλημα, υπάρχει All Star Game. Αργότερα την επόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Κίμη, νομίζω μεσοβδόμαδα είναι το παιχνίδι. Από χθες οριστικοποιήθηκαν πιθανοί αντίπαλοι για τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Champions League. Θα είναι είτε η Καρσίγιακα, είτε η Μπάνβιτ που ήταν στον όμιλο της ΑΕΚ, είτε η Νίμπουργκ που ήταν στον όμιλο του Άρη. Ομάδες που βγήκαν στη δεύτερη θέση των ομίλων, με ρεκόρ 14 η Καρσίγιακα αλλά και η Νίμπουργκ. Και την Μπάνβιτ που είχε 9-5 ρεκόρ στον όμιλο της ΑΕΚ. Η κλήρωση είναι την άλλη Τετάρτη στη Γενέβη και οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν 6 ή 7 Μαρτίου εδώ στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο παιχνίδι σίγουρα, και το δεύτερο παιχνίδι 13 ή 14 Μαρτίου. Βλέπουμε ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24 για τους αντιπάλους. Να δούμε 2-3 στοιχεία. Μπάνβιτ, Καρσίγιακα ή Νίμπουργκ. Υπάρχει μεγάλη ανάλυση από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Πρωί-πρωί ήταν στο site της FIBA. Η Μπάνβιτ, η οποία πέρυσι έφτασε μέχρι τον τελικό. Έπαιζε με την Τενερίφη. Έχασε την πρωτιά από την Στρασμπούρ. Είχε 9 πόντους. Ο Βίτμαρ είναι ο πρώτος σκόρερ με 12,4. Η Καρσίγιακα, η ομάδα από την Τουρκία, τερμάτισαν δεύτερη με 14 από την Μονακό. Προπονητής ο Τριφούνοβιτς. Τζόνς Αμερικανός με 20 πόντους κατά μέσο όρο και ένας Κέννεντι ο οποίος έχει 19,5. Και ο Γότερς που έπαιζε στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Και η τρίτη ομάδα η Νίμπουργκ με 14, ήταν πίσω από την Μπεσίκτας. Πρώτο σκόρερ ο Μπερίσα με 15 πόντους
κατά μέσο όρο. Βλέπουμε εδώ στο ΠΑΟΚ ότι η μετακίνηση είναι σχετικά εύκολη. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που επηρεάζει τον ΠΑΟΚ. Μετά από τέτοια ταξίδια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στάσεις, ταλαιπωρίες, τρεις με τέσσερις πτήσεις, αλλαγές, είναι και αυτό στα θετικά των αντιπάλων που προκύπτουν. Άλλη εκκλήρωση είναι την άλλη Τετάρτη. Μέχρι τότε υπάρχει δρόμος. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, δεύτερο στο εξωτερικό, είτε στην Τουρκία, είτε στην έδρα της Νίμπουργκ, στην Τσεχία. Θα επιστρέψουμε και πάλι με μπάσκετ για να ακούσουμε τον κύριο Παπαθεοδόρου. Ένα τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τελευταίο ημίωρο, κάποια μηνύματα να δούμε. Φίλος έγραψε μάλλον όταν αναφερθήκαμε στους ορισμούς των διαιτητών. Για ακόμα μία φορά Αθηναίος διαιτής στην ΑΕΚ του Θωμά. Ποιος είναι ο Θωμάς? Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο η ΑΕΚ είναι πιο επικίνδυνη για τον τίτλο. Μαζί με τη ρέντα που έχει. Εντάξει, το να ανατρέψει αποτελέσματα. Τι ρέντα είναι? Είναι ικανότητα. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό. Έχει και τύχη φέτος. Έχει και τύχη. Σαφώς οι ανατροπές των μεγάλων. Τι έχει πολλά δοκάρια και μέσα. Κοίταξε, πότε ήταν ο ΠΑΟΚ τυχερός? Ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν δοκάρι και έξω. Θυμάσαι ποτέ εσύ τον ΠΑΟΚ να είναι τυχερός? Δηλαδή να λες, ναι, παιδί μου, ένα παιχνίδι στην κακή σου φέτο, μέρα. Έχει ΑΕΚ τέτοια τύχη φέτος? Επειδή γυρίζει μάτς. Εγώ δεν σου λέω για τα μεγάλα το παιχνίδια. Το πιστεύει και τα γυρίζει. Το έκανε μία φορά στην αρχή, δύο, και από τότε ναι, απλά... της έχει γίνει βίωμα και το πιστεύει κάθε φορά που είναι πίσω στο σκορ και τα γυρίζει. Έχοντας δει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, λες ρε παιδί μου ότι εγώ μία φορά στην κακή μου μέρα, στη μέτρια μου μέρα, το σουτ να πάει δοκάρι και μέσα δεν το έχω. Το είχες ποτέ? Θυμάσαι τέτοιο παιχνίδι? Φέτος. Ναι. Πρέπει να κάνεις 25 τελικές, κυριαρχικό ποδόσφαιρο για να κερδίσεις. Η ΑΕΚ έχει να χάσει καμιά 25 μάτς. Αυτό δεν είναι τύχη. Δεν αποδίδει κανείς την πορεία της ΑΕΚ και το γεγονός ότι συνεχίζει σε τρεις διοργανώσεις καθαρά στην τύχη. Ναι. Απλά είναι και τυχερή κάτι το οποίο εσύ σαν ΠΑΟΚ δεν υπήρξες ποτέ. Σε πάντα σου να δοκάρει και έξω. Τώρα για ότι σφυρίζει Αθηναίος διαιτής, ναι, αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει όσες διοικήσεις της ΕΠΟ και να αλλάξουν, όσες διοικήσεις της ΚΕΔ και να αλλάξουν. Εντοπιότητα θεωρείται μόνο όταν υπάρχει ΠΑΟΚ και Θεσσαλονικιός και τις άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα δεν υπάρχει εντοπιότητα. Και αυτό είναι ένα γεγονός. Άλλος φίλος σημειώνει, πάλι έτσι για τέτοια θέματα διαιτησίας και ορισμών, αν ισχύει ότι υπάρχει προσέγγιση ΑΕΚ και Ολυμπιακού σε διοικητικό επίπεδο, σώπαρε, πώς κρίνεις την παρουσία του Ευαγγέλου στο δύσκολο μάτς της ΑΕΚ? Υπάρχει προσέγγιση ΑΕΚ και Ολυμπιακού σε διοικητικό επίπεδο, σημειώνει, ή αναρωτιέται αν υπάρχει. Ο φίλος δεν το ξέρω, δεν, πραγματικά δεν γνωρίζω και υποθέσεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε τον κύριο Ευαγγέλου που μας έχει αποδείξει ότι είναι επικίνδυνος σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι που ήταν Ολυμπιακός βεβαίως, την απόδοσή του στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα της Τρίπολης. Θα μπορούσε, λέει, στο πρώτο ημίχρονο για την τύχη της ΑΕΚ στο κύπελο να χάνει με 3-0. Όχι, φίλε. Επειδή έκανε φάσεις 2 Ολυμπιακός ή 3, θα μπορούσε να χάνει με 3-0. Όχι. Εντάξει. Η εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ κακή χθες. Θα μου πεις όχι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξαν έθελξε. Έπαιξαν 4 φορές φέτος και τους κέρδισε τις 3. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε το πολύ κακό δεύτερο ημίχρονο. Η πρώτη τελική ήταν και το γκολ του Ταχτσίδη. Έτσι. Δεν είχε τελική μέχρι εκείνο το σημείο. Είχε μία άμυνα σε πολύ πολύ κακό φεγγάρι. Η αμυντική λειτουργία δηλαδή της ΑΕΚ χθες ήταν αυτή που την πλήγωσε κυρίως και είναι χαρακτηριστική η φάση με τον Χριστοδουλόπουλο. Δηλαδή πως εντελώς μόνος, αμαρκάριστος, πιάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Και εκεί αποσύρει τον Λιβάγια. Έτσι, γιατί ο Λιβάγια δεν θα μπορούσε, γιατί πήγε να κάνει διαχείριση του παιχνιδιού ο Χιμένεθ, δεν θα μπορούσε να γυρνάει πίσω και να βοηθάει και ρίχνει μέσα τον Αραούχο. Βλέπεις και τον Μπακάκι ανεβαίνει εντελώς μόνος του την πλευρά και σεντράρει. Η ΑΕΚ έχει τον ίδιο προπονητή, είναι πολύ δυνατή ομάδα, είναι συμπαγής, έχει χάσει ελάχιστες φορές φέτος. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει να ξεπεράσει την απώλεια του Μάνταλου που ήταν ο πολυτιμότερος της παίχτης, του Γιόχανσον. Έχει καταφέρει να ξεπεράσει απώλεια προπονητή που έμεινε 45 μέρες τιμωρημένος. Η ΑΕΚ έχει σε όλες τις οργανώσεις. Είναι πολύ δυνατή ομάδα. Έχει
αδυναμία να διασπάσει κλειστές άμυνες. Γεγονός είναι και αυτό. Και μέχρι τώρα δεν έχει καταρρεύσει από τα πολλά παιχνίδια, αλλά και από τα προβλήματα που τη βρήκαν. Αδυναμία εντόπισε ο προπονητής της και στα στημένα, έτσι. Το είπε ο Χιμένεθ μετά το τέλος του αγώνα, ότι αν περιμέναμε κάποιο γκολ από τον αντίπαλο σήμερα, αν περιμέναμε δηλαδή να απειληθούμε, ήταν από τα στημένα, όπως και έγινε. Το ίδιο λέμε, φίλε, για το πρώτο μάτι του Καραϊσκάκη. Δεν έκανε παραπάνω από 2-3 φάσεις ο Ολυμπιακός, και πώς με 2 φάσεις να κερδίσει 3-0, δεν είναι. Θα ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός, όχι ατυχία σε αυτή την περίπτωση. Τέλος πάντων, έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για όλους. Και τον ΠΑΟΚ έχουμε πλέον. Δεν είμαστε στον Οκτώβριο, στον Νοέμβριο, είμαστε στο Φεβρουάριο. Ξέρουμε τα συν και τα πλην όλων των ομάδων. Η ΑΕΚ έχει πολλά συν. Και το κύριο είναι ότι υποθέτουμε ότι δεν θα αντέξει. Κάνουμε υπόθεση. Μέχρι τώρα αντέχει όμως. Ο Ολυμπιακός την πάτησε με την αλλαγή προπονητή. Έκανε μοιραίο λάθος και το πληρώνει. Πάνω εκεί που έδειχνε να βρίσκει κάποια πατήματα, να αποκτά μια σταθερά, εκεί προχώρησε στην αλλαγή. Ο ΠΑΟΚ βελτιώνεται κάθε φορά, αλλά να τον δούμε και στα μεγάλα παιχνίδια. Γιατί είπαμε ότι μεγάλο μάτς προς το παρόν δεν έχει πάρει φέτος. Να τον δούμε και στα μεγάλα παιχνίδια. Στον ΠΑΟΚ πιστεύουν ότι αυτά τα 5 επόμενα θα κρίνουν τον πρωταθλητή. Αν ο ΠΑΟΚ τα πάρει, τα 5, θεωρούν ότι μπορεί και να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Μέσα στα 5 είναι και τα 2 ντέρμπι, φυσικά. Με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, είναι η Τρίπολη, είναι η Λάρισα, είναι η Κιλαμία. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ να ακούσουμε τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τι δήλωσε για την πρόκριση του ΠΑΟΚ, για την φάση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του, για τα επόμενα παιχνίδια, δηλώσεις που έγιναν στο παλατάκι από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει χαρά, γιατί πραγματοποιήσαμε τον στόχο μας που είχαμε από την αρχή, να περάσουμε στην επόμενη φάση, έστω και αν ήταν δύσκολη η διαδρομή για μας, με πάρα πολλές διακυμάνσεις, αλλά στο τέλος πετύχαμε το στόχο μας. Στο τελευταίο μάτς που καταφέραμε να κρυθεί η πρόκριση μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια, παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και καταφέραμε και πήραμε μια δίκαιη νίκη και νομίζω και μια δίκαιη πρόκριση. Μετά από ένα κακό ξεκίνημα στον Όμιλο και όπως είπατε κάποια στιγμή, μόνο εσείς πιστεύατε σε εσάς, έτσι. Εντάξει, εμείς θεωρούσαμε ότι βλέποντας την εικόνα της ομάδας, προπόνηση με την προπόνηση και μέρα με τη μέρα, ότι η ομάδα θα δείξει καλύτερο πρόσωπο και θεωρούσαμε ότι επειδή είχαμε δυνατότητες να παίξουμε καλύτερα, όπως και συνέβη, να προλάβουμε στο τέλος τη διαδρομή, στο τρένο που λένε, και να ανέβουμε πάνω και να προχωρήσουμε. Το προλάβατε τελικά και με την τρίτη θέση, έτσι. Ίσως τα πήγατε και καλύτερα από ό,τι περιμένατε από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων, με την νίκη που πήραμε εδώ με την Επτούνας και καλύψαμε και τη διαφορά, μας βοήθησε αυτό πάρα πολύ, ώστε σε περίπτωση ισοβαθμίας που πραγματικά συνέβη με την Επτούνας, να είχαμε το πλεονέκτημα εμείς. Αλλά το πιο σημαντικό για μας είναι η πρόκριση, η διαδρομή που κάναμε και ότι καταφέραμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για τη συγκεκριμένη ομάδα, να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, να δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Και από εκεί πέρα είναι, νομίζω, και θέμα χρόνου να έρθουν όπως ήρθαν τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι και πραγματικά ενθουσιασμένοι, γιατί η προσπάθειά μας βρήκε στο τέλος ανταπόκριση. Παίζοντας όπως παίζετε τον τελευταίο καιρό στην Ευρώπη, πιστεύετε ότι η ομάδα μπορεί να πάει και πέρα από τους 16? Εντάξει, εμείς δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε παραπάνω, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ νωρίς να πούμε για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Θέλουμε να ηρεμήσουμε, να ξεκουραστούμε, γιατί έχουμε περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο μήνα. Πάρα πολύ δύσκολο μήνα, με πάρα πολλά ταξίδια, με απαιτητικά παιχνίδια, στα οποία έπρεπε να τα περισσότερα να τα κερδίσουμε. Να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε, να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας. Η ομάδα έχει δυνατότητες. Όπως είπα και πριν, παρουσιάζει βελτίωση και έχω την αίσθηση ότι θα παίξει ακόμα καλύτερα στην πορεία, αν πραγματικά έχουμε λίγο τύχη και μείνουμε υγιείς. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τον αντίπαλο και ελπίζουμε και γιατί όχι κάτι καλύτερο. Κάτι τελευταίο, επειδή είπατε θα δείτε τον αντίπαλο, η κλήρωση στις 14 Φεβρουαρίου. Έχετε κάποια προτίμηση από τους πιθανούς αντιπάλους αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση. Θεωρώ ότι είναι ομάδες που ο ΠΑΟΚ μπορεί να τις κοιτάξει στα μάτια, ο καλός ΠΑΟΚ, ο σοβαρός ΠΑΟΚ, ο υγιής ΠΑΟΚ. Οπότε δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση.
Σίγουρα θα υπάρχουν ομάδες που θα ταιριάζουν πιο πολύ στα δικά μας μέτρα, στον τρόπο παιχνιδιού. Στην Νίμπουργκ είναι μια ομάδα η οποία παίζει σε πάρα πολύ υψηλό ρυθμό, με πολύ μεγάλες ταχύτητες, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Μπορεί κάποιο όνομα θεωρητικά μεγαλύτερο να είναι πιο προσιτό για μας ή κάποιο όνομα που ο κόσμος θεωρεί ότι δεν έχει συχνή παρουσία ή μεγάλες επιτυχίες στην Ευρώπη, να είναι πιο δύσκολο. Όταν γίνει η κλήρωση, θα αναφερθούμε σε αυτό αναλυτικά και θα προσδιορίσουμε και τις ικανότητές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Μας καλά. Αυτά από το κλειστό του ΠΑΟΚ πάνω. Ελπίζω ομάδας η οποία συνεχίζει και τα λοιπά. Αυτά που βασικά τώρα, έτσι, Φλεβάρι, μην θέλει να διορθωθεί, βασικά να διορθωθεί. Ποια είναι, τι έχει στο μυαλό σου, τι σου λείπει δηλαδή από αυτήν την ομάδα για να διορθωθεί. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την απόδοσή μας και κυρίως την ενέργειά μας σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορούμε πράγματα που θέλουμε να πράξουμε στο γήπεδο, είτε αυτό αφορά την άμυνά μας, είτε αυτό αφορά την επίθεσή μας, να τα κάνουμε με μεγαλύτερη συχνότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχοντας συνεχόμενα παιχνίδια και πάρα πολλά ταξίδια, να έχεις τον ίδιο δίχτυ ενέργειας, τον ίδιο... η ενέργεια φέρνει και την έλλειψη συγκέντρωσης και αυτό μας έχει στοιχήσει σε κάποια παιχνίδια. Θεωρώ ότι τώρα που θα ισορροπήσει λίγο η κατάσταση, δηλαδή θα έχουμε περισσότερες μέρες για προπόνηση, λιγότερα ταξίδια, θα μπορέσει η ομάδα, έχοντας αυτή τη στιγμή αποκτήσει μια φιλοσοφία στον τρόπο που θέλει να παίξει, να έχει πιο σταθερή απόδοση και μεγαλύτερη συνέπεια σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε και στην άμυνα και στην επίθεση. Κόουτς, κακά τα ψέματα, η έναρξη, το ένασμα για τη βελτίωση του ΠΑΟΚ αυτό το δίμηνο ήταν η διακοπή του πρωταθλήματος τον Νοέμβριο. Είχατε τη δυνατότητα να αφομοιώσετε περισσότερο τα νέα πρόσωπα, να ξεκουραστούν τραυματίες. Υπάρχει μια νέα προοπτική στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει το All-Star Game και μετά ακολουθεί η δεύτερη διακοπή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα μπαίνει στην τελική του ευθεία με τρεις μήνες που θα κρυφθούν τα play-off, αλλά και η πρόκριση ίσως στη συνέχεια του μπάσκετ της Αγγλίας. Αυτό είναι λίγο ένα σύνθετο θέμα, με την έννοια ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η διακοπή, αλλά εμείς έχουμε να δώσουμε τέσσερις παίκτες στην εθνική ομάδα, οι οποίοι είναι παίκτες του βασικού μας κορμού. Και αυτό θα μας επηρεάσει σίγουρα στην προπόνηση και στη συνοχή μας. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα θα βρεθούν μέρες που θα είμαστε όλοι μαζί και η ομάδα θα κάνει προπόνηση με καλύτερη κατάσταση, με μεγαλύτερη ηρεμία και με πολύ περισσότερες δυνάμεις. Θα είναι πιο συγκεντρωμένη σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θεωρώ ότι κάθε φορά που μας δίνεται δυνατότητα να προπονηθούμε καλύτερα και όλοι μαζί για περισσότερες από μία-δύο μέρες, που προπονούμαστε αυτή την περίοδο λόγω των συνεχόμενων αγώνων, η ομάδα έχει καλύτερο πρόσωπο. Και αυτό πιστεύω θα συμβεί και στο επόμενο διάστημα. Κόουτς, λέει κάτι ότι σε ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό, που παίζονταν πρόκριση, που υπήρχε το ταξίδι και η κούραση και όλα αυτά, οι περισσότεροι παίκτες στο ρόλο τους ανταποκρίθηκαν. Και δεν ήταν το μοναδικό που έχει γίνει, και με τον Ολυμπιακό έχει γίνει αυτό και με την ΑΕΚ. Δηλαδή η ομάδα σε τέτοια παιχνίδια έδειξε 100% έτοιμη να τα πάρει. Κοίταξε, κάποιες φορές. Μάλλον όχι κάποιες φορές. Τις περισσότερες φορές ο παίκτης δεν χρειάζεται να του δώσει κάποιο έξτρα κίνητρο όταν παίζει πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι που παίζεται η πρόκριση, είναι δεδομένο ότι δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη πνευματική προετοιμασία από τη δική μας πλευρά, γιατί ο παίκτης καταλαβαίνει τη σημασία του παιχνιδιού. Όπως είπες και πριν, σε αρκετά παιχνίδια που ήταν σημαντικά, σε εισαγωγικά σημαντικά, ίσως πιο μεγάλα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ, η ομάδα παρουσιάστηκε μεγαλύτερο πρόσωπο. Αυτό όμως, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που μας αρκεί, γιατί το πρωτάθλημα, ειδικά το ελληνικό, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Ειδικά εκτός έδρας, οι ομάδες όλες είναι πάρα πολύ δυνατές. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι το κίνητρο πρέπει να είναι το ίδιο. Είτε παίζουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είτε παίζουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Κίνη την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πολλές φορές ότι είναι πολύ διαφορετική η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι από στα παιχνίδια εκτός έδρας. Χθες ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, καταφέρετε να κρατήσετε την αντίπαλό σας που πάλευε για τον ίδιο στόχο στους 59 πόντους. Κάνατε ένα από τα καλύτερά σας παιχνίδια στην άμυνα. Είναι ένα restart το χθεσινό παιχνίδι και σε αυτό το κομμάτι, στην αμυντική λειτουργία εκτός έδρας. Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι μια σταθερά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια εκτός έδρας νίκη στην Ορλαντίνα, στην Ιταλία, στην αρχή της χρονιάς, με παθητικό 60 πόντους. Στην Τουρκία, στην Καζιατέπ, κέρδισε με παθητικό στην κανονική διάρκεια τους 62-63 πόντους. Στο Ρέθυμνο, όταν κέρδισε η ομάδα, κέρδισε με 70 πόντους παθητικό. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές στα εκτός έδρας παιχνίδια και αυτό είναι κάτι που θεωρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παίζει ρόλο
το γεγονός των διπλών παιχνιδιών, της κούρασης, ότι δεν μπορεί, όχι ο ΠΑΟΚ, καμία ομάδα θεωρώ, με τόσο επίπονο πρόγραμμα, να έχει την ίδια απόδοση σε κάθε παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίζουμε με ομάδες οι οποίες, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν όλη την εβδομάδα να προετοιμαστούν, έχουν μεγάλο κίνητρο παίζοντας αντίπαλοι στον ΠΑΟΚ. Είναι καλές ομάδες, έχουν καλούς παίχτες, έχουν καλά ρόστερ. Με αρκετές ομάδες δεν θεωρώ ότι διαφέρουμε πάρα πολύ στο επίπεδο της Α1. Οι διαφορές είναι μικρές. Και αυτή η μικρή διαφορά, όταν ο άλλος προετοιμάζεται μία εβδομάδα ολόκληρη και εσύ έχει ουσιαστικά μία μέρα με παιχνίδι που έχει προηγηθεί με ταξίδι, οι αναλογίες μηδενίζονται ουσιαστικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας. Αλλά είναι έτσι το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό δεν είναι σύμφωνο για μας. Γιατί οι άλλες ομάδες παίζουν μέρος στην Ευρώπη. Αυτά από τον Παπαθεοδόρου, που θεωρεί ότι, και συμφωνεί με την άποψη που εξέφρασε και χθες ο Στήρης Νικολαίδης εδώ στην εκπομπή, ότι τώρα που θα ρεώσουν τα παιχνίδια της Ευρώπης, ο ΠΑΟΚ θα εμφανίσει ακόμα καλύτερο πρόσωπο στο πρωτάθλημα, βασικά, όπου έχει μείνει λίγο πίσω με τις τελευταίες ήττες, γιατί η ομάδα του που ποντάρει πολλά στην ενέργεια που βγάζει μέσα στο γήπεδο θα έχει πιο πολλές δυνάμεις, επειδή έχει λιγότερα ταξίδια, μετακινήσεις και τα παιχνίδια. Για να δούμε αν θα ισχύσει πράγματι αυτό και το γεγονός ότι τελείωσαν οι όμιλοι και τα μάτς κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ για να είναι καλύτερο. Γιατί πάντα θυμίζουν ότι υπάρχει και άλλη άποψη από προπονητές μπάσκετ, το ότι συμφέρει και βολεύει να έχουν ρυθμό αγώνων οι ομάδες από το να παίζουν ένα μάτς την εβδομάδα. Θα δούμε τι θα βγει για τον ΠΑΟΚ, που έχει ανθρώπους θα τον εκπροσωπήσουν στο All-Star Game και, όπως ακούσατε, και τους 4 παίκτες στην εθνική ομάδα, η οποία και πάλι έχει αγώνες για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Πριν πάω στην ερώτηση εδώ πέρα, ξεχώρισα 2 σημεία από την συνέντευξη του προπονητή του ΠΑΟΚ. Εκείνο που έλεγε ότι εμείς βλέπαμε την ομάδα όλο αυτό το διάστημα, το δύσκολο διάστημα θα πω εγώ, που πέρασε η μπασκετική ομάδα, και ξέραμε ότι μέρα με τη μέρα βελτιωνόμαστε. Ξέραμε ότι μέρα με τη μέρα θα το δείξουμε και αυτό μέσα στο γήπεδο. Και εκεί τουλάχιστον που έπρεπε να το δείξει, ο ΠΑΟΚ το έδειξε, και τουλάχιστον για τα μεταγραφικά, ότι δεν είναι ισορροπία. Τη χρησιμοποιεί και ο Λουτσέσκου στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είναι η λέξη που χαρακτηρίζει τον κάθε προπονητή, τουλάχιστον όσον αφορά τη φιλοσοφία του. Αν κάτι μας κλονίσει τόσο πολύ το ενδιαφέρον και μας κεντρήσει το ενδιαφέρον, θα προχωρήσουμε. Αλλιώς, πολύ δύσκολα κλείνοντας έτσι το παραθυράκι αυτό. Ναι. Η ερώτηση, παιδιά, μία γνώμη για τον Πεκταρά Γκος. Απορώ πραγματικά με τέτοια ποιότητα πώς τον φέραμε, και ενώ μάλιστα πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά στην Ιταλία. Αποθεώνεται ο Γκος, Φιλ Γκος. Έτσι γίνεται. Κάποια συμβόλαια τελειώνουν στη μέση της χρονιάς, κάποιες συνεργασίες είναι ευκαιρίες, λαβράκια. Έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές, καταλαβαίνεις, βλέπεις τι γίνεται και έχεις την ευκαιρία να πείσεις τέτοιους αθλητές που είναι, εντάξει, είναι και πόσο χρόνο είναι ο Γκος, είναι και μεγάλος ηλικία, δεν είναι κανένας πιτσιρικάς. Είναι μια καλή κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Που του βγήκε, όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον. Ναι. Αφήνουμε το μπάσκετ, θα έχουμε πολλά πιστεύω και την επόμενη ώρα και με Νίκο Μοσχοβίτη για τους πιθανούς αντιπάλους, για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, ποιοι φεύγουν, ποιοι μένουν από τις 2 μέχρι και τις 3. Τελείωσε ο έλεγχος στα γραφεία της ΕΠΟ από τις αστυνομικές δυνάμεις. Υπήρχε ένα τηλεφώνημα για βόμβα πριν καμιά ώρα, έγινε ο έλεγχος, δεν βρέθηκε κάτι και τα γραφεία επαναλειτουργούν. Σιγά σιγά μπαίνει ο κόσμος για να δουλέψει. Φάρσα κοινός. Όπως όλα δείχνουν, έτσι. Μία ώρα διακοπή στα γραφεία και τώρα λήξη συναγερμού. Η απολογία του Ολυμπιακού για τα όσα έγιναν στο Καραϊσκάκη και στον αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ είναι λίγο αργότερα, έτσι. Ναι, είναι 3,5. Στο πρωτοβάθμιο της Λίγκας. Έτσι ακριβώς, ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου της Super League, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ενώπιον μιας βαριάς τιμωρίας και αφαίρεση βαθών και κεκλεισμένων των θυρών. Σήμερα, ωστόσο, θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα, το οποίο περιμένουμε και εμείς, περιμένει και ο Ολυμπιακός, περιμένουν νομίζω όλοι με ιδιαίτερη αγωνία. Δεν πιστεύω ότι θα φέρει τον βαθμό. Όχι. Συγκρίνοντας με άλλες υποθέσεις και πώς κατέληξαν, ειδικά με το Ολυμπιακός Πλατανιάς. Με αφαίρεση βαθμών. Πέρυσι στο κύπελο. Ναι. Και ενώ ήταν υπότροπος, γι' αυτό την πάτησε.
Και με αφαίρεση και με κεκλεισμένων. Γενικώς, αν φέρουμε στο πλάνο τις τιμωρίες του ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και δευτεροβάθμια της ΕΠΟ. Και εκεί επικυρώνονται όλες οι ποινές. Τέλος πάντων, θα δούμε. Σίγουρα θα υπάρχει τιμωρία έδρας και πολύ μεγάλη. Έχουν και Παναθηναϊκό αυτοί, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν. Έχουν Παναθηναϊκό στα κοντά. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουν οι Παναθηναϊκοί. Σε άδειο ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Μπας και. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά. 2-3 λεπτά πριν τις 2. Αυτά. Συνέχεια. 2 με 3 με full επίθεση. Βεβαίως. Εδώ. Στον Λίμπερο. Και σήμερα... με βασικό γεγονός βεβαίως τον αγώνα 7.30 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο για το κύπελο.